Βεβαίω, η κυβέρνηση εκφράζει την ικανοποίησή της ότι χειρίστηκε την αντιμετώπιση τη πανδημία, ωρεοποιώντα τι ελλείψει στη δημόσια υγεία αλλά και τι διαμαρτυρίε των ιατρών και των νοσηλευτών, αλλά και κυρίω τι μεγάλες περικοπές στα δημόσια νοσοκομεία που κάνατε και εσεί και οι προηγούμενοι ε, μέσα από τα μνημόνια. Και τώρα τι κάνει η κυβέρνηση, ρίχνει στην ατομική ευθύνη την αντιμετώπιση της πανδημίας. Να σας πω, σήμερα το πρωί ήμουνα περιοδία στη ζώνη, στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη, στο Πέραμα και στο Κερατσίνη. Κανένα μέτρο προστασίας σε αυτούς που δουλεύανε. Ούτε μάσκα, ούτε γάντια, ούτε αντισηπτικό, τίποτε ό,τι μπορούσε ο καθένας μόνος του κυνηγώντα το μεροκάματο. Και ταυτόχρονα, το λέω γιατί η κυβέρνηση ωρεοποιεί και παρουσιάζει ότι ένα οκτακοσάρι το δίνει παντού. Εργάτες που δεν έχουν μεροκάματα αποκλείονται και από αυτή την οικονομική ενίσχυση. Γιατί, γιατί βάζετε χίλιες δυο όρους και προϋποθέσεις που βάζουν κόσμο εκτός, ενώ πράγματι το χρειάζονται και είναι ανάγκη. Βεβαίως, ικανοποίηση εκφράστηκε από την κυβέρνηση και για τη λειτουργία της Βουλής. Βεβαίως, γιατί πράξεις νομοθετικού περιεχομένου περνάτε, με πολλά αντιλαϊκά και αντεργατικά άρθρα, γι' αυτό έχει ξεσαλώσει και η εργοδοσία, κυβερνητικές πλάτες έχει, ε, μαζικές απολύσεις γίνονται, εκ εργασία, ευελιξία στο φουλ, μέτρα βεβαίως που θα μείνουν και μετά την πανδημία, γιατί όπως είπε και ο κύριος Πρωθυπουργό στην ομιλία του, έρχεται μεγάλη κρίση και όλοι το λένε και χειρότερη από πριν και τα μέτρα χειρότερα από τα μνημόνια τι επιδιώκεται το σιωπητήριο. Σιωπητήριο παντού. Και το επεκτείνεται, να σας πω και εντό Βουλής, με τα αντιλαϊκά και αντεργατικά νομοσχέδια, για να περιφρουρήσετε τα κέρδη της πλουτοκρατίας να τα κρατήσετε και να είναι σίγουρα. Και 38 παράδειγμα είναι και το σημερινό αντιπεριβαλλοντικό και αντι, αντιδραστικό νομοσχέδιο. Σήμερα στην ίδια συνεδρίαση μιλάμε και για τα 130 άρθρα και για τη δε, δε, β' ανάγνωση. Και μπορεί να μας δίνετε, κύριε Πρόεδρε, χρόνο, αλλά να σας πω, η λογική της δεύτερης ανάγνωσης είναι να μας φέρει ο Υπουργός τι αλλαγέ κάνει και να συζητήσουμε πάνω σε αυτές. Για τα 130 άρθρα πώς θα μιλήσουμε. Και δεν είναι δικαιολογία ότι τα έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίως τα έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ. διατερτή πια ακολουθείτε. Και ο ανταγωνισμός σας ποιος είναι. Φάνηκε και από την το, ομιλία του εισηγητή του Ισμιοψηφίας. Ο ανταγωνισμό σα είναι να δείξετε απέναντι στην αστική τάξη ποιο είναι ο καλύτερος διαχειριστή στο να προωθήσει τα συμφέροντά τη. Και δεν είναι βεβαίω και δικαιολογία ότι μιλήσανε και οι φορεί όσο θέλανε. Μα οι περισσότεροι ήταν δικέ σα επιλογέ. Δώσαμε μάχη να έρθουν δύο άνθρωποι, εκπρόσωποι εργαζομένων και περιβαλλοντικών οργανώσεων. Αυτή ήταν και συμπτωματικά και όταν μιλάγανε και οι δυο είχαν παράσιτα. Αυτή ήταν η κατάσταση. Και έρχομαι στο νομοσχέδιο. Κοιτάξτε, μας είπε ο κύριος Υπουργός ότι φέρνει το μέσο. Ποιε είναι οι τομέ, ο πάνω στα όποια υπολείμματα περιβαλλοντική προστασία απόμειναν για το περιβαλλοντοκτόνο έργο των προηγούμενων κυβερνήσεων. Και ποιο ήταν ο στόχο, τον είπε, δεν, το, τον κρύβεται, δεν λέω ότι το κρύβεται. Είναι η υλοποίηση όλων των σχεδίων των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων να διευρυθεί το πεδίο δράσης τους και να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ασφάλεια στα κέρδη τους. Και αυτό το κάνετε από το πρώτο άρθρο, από το πρώτο άρθρο με τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις. Τι έλεγε, τι έλεγε ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, δεν μπορεί να μας εμπόδιζει, δεν μπορεί να έχουμε εμπόδια σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Και τι κάνατε, Αυξάνετε από 10 σε 15 χρόνια τη διάρκεια της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Άρα και αυτή η τυπική διαδικασία ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων ενός έργου ουσιαστικά καταργείται. Και αυτή, αυτό το άρθρο αποκτά πιο ολοκληρωμένο αντιλαϊκό περιεχόμενο, αν το συνδυάσει κανείς με το άρθρο 5, που είναι το περιεχόμενο των φακέλων περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Εδώ καταργείται το πιο σημαντικό στοιχείο, δηλαδή αυτό της μεταβολής της εν γέννη ε, υφιστάμενης κατάστασης, που μπορεί να έχει επέλθει στο πολύχρονο διάστημα που έχει μεσολαβήσει από την αρχική έκδοση αυτής της άδειας. Ή στην επιτάχυνση διαδικασιών έκδοσης της ΕΠΟ. Εδώ συ, 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 συμπτίζεται το, το χρόνο σε βαθμό που καθίσταται ανέφικτες οι προθεσμίες... ...για τον όποιο ουσιαστικό έλεγχο των φακέλων και πρώτα και κύρια της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που υποβάλλονται στην πραγματικότητα. Προσχηματικός είναι ο χαρακτήρας του ελέγχου των φακέλων, των μεγάλων και σύνθετων έργων με το χαρακτηρισμό ως αποκλειστικών. Πετσοκόβεται στην κυριολεξία της, προθε... της προθεσμίας και ενδεικτικά καταργείται το ξεχωριστό στάδιο της εξέτασης της τυπικής πληρότητας του φακέλου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 15 εργάσιμες μέρες. Και ενσωματώνεται σε αυτό τη εν γέννη πληρότητας, περιορισμένο βέβαια στις 10 εργάσιμες ώρες. Και σε περίπτωση που ο φάκελος κρίνεται λυπής, δεν επιστρέφεται ώστε να υποβληθεί εξ αρχής, αλλά τον κρατάτε προκειμένου να μπαλωθεί με τα απαραίτητα, με τα απαιτούμενα προ συμπλήρωση στοιχεία. Λες και τα στοιχεία αυτά δεν επηρεάζουν το έργο ως μια ενιαία οντότητα. Και το αποτέλεσμα, σε αυτό το αλυσβερίσι, εάν η αρμόδια περιβαλλοντική υπηρεσία δεν προλάβει μέσα σε πέντε εργάσιμες μέρες να ολοκληρώσει την εξέταση αυτού του κολάζ, τότε θεωρείται ο φάκελος πλήρης. Και την επόμενη εργάσιμη ώρα στέλνεται για δημόσια δίθεν διαβούλευση με τη σχετική προθεσμία να μειώνεται στις 30 μέρες από 45 που ήταν εργάσιμες μέρες. Θα μπορούσα να πω και άλλες λεπτομέρειες που αποδεικνύει ότι τους τρώνεται το δρόμο, αλλά τι δείχνουν αυτές οι διατάξεις ότι σφίγγουν ακόμα περισσότερο τον καθαρό χρόνο που απομένει για να αξιολογηθεί ο φάκελος και οι γνωμοδοτήσεις και να συνταχθούν τα υπηρεσιακέ εισηγήσει με την απαιτούμενη αλληλογραφία. Γιατί όμως το κάνετε, γιατί. Μα για να χωροθετηθούν με ακόμα μεγαλύτερη ευκολία και σε περισσότερες περιοχές έργα, σε βάρος των οικοσυστημάτων και της υψηλής περιβαλλοντικής αξίας περιοχών. Εχθές μας το είπε ο κύριος Υφυπουργό. τι χρήση γης, όλη η γη στα πόδια των βιομηχάνων, αυτό που ζήτησε και ο εκπρόσωπός τους. Και μάλιστα να υλοποιούνται χωρίς πολλά από τα απαιτούμενα προληπτικά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας των λαϊκών στρωμάτων που κρίνονται δαπανηρά για το κεφάλαιο. Και μετά μας δίνεται παράσταση φιλοπεριβαλλοντικής ευαισθησίας. Μπρο στο κέρδος των καπιταλισμών, προστασία του περιβάλλοντος και δημόσιας υγείας ποδοπατιούνται στην κυριολεξία. Τα ίδια και χειρότερα ισχύουν και για την ανανέωση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων με το διάτριτο αυτό μανδύα της απλοποίησης και της σχετικής έγκρισης. Είναι η κατάσταση αυτή που εξυπηρετεί μια χαρά τα διαχρονικά σχέδια των αστικών κυβερνήσεων για τη διόνυση και παραπέρα μεγέθυνση της καρκινογόνας εστίας που ακούει στο όνομα Χιτά Φιλής. Αυτό κάνετε χρόνια τώρα, όποια και να είσαστε κυβέρνηση. Επίσης, ενεργοποιείται αλλά και διευρύνεται ο θεσμός των πιστοποιημένων αξιολογητών με πλήρη ιδιωτικοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών που εμπλέκονται με το αντικείμενο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και σε όλο το σχετικό αντικείμενο. Διαμορφώνεται έτσι ένα ισχυρό οικονομικό πλέγμα μεταξύ κυβέρνησης κυρίως και περιφερειακών αρχών και δήμων από τη μια μεριά, ως εργοδοτών και πιστοποιημένων αξιολογητών από την άλλη, με ό,τι αυτό βεβαίως συνεπάγεται. Και αυτό επειδή ο εκάστοτε επιλεγόμενος με κλήρωση αξιολογητής έχει να προσδοκά στη συνέχεια και διάφορα επαγγελματικά ανταλλάγματα από τον εργοδότη του, δεδομένου ότι το μόνο ασυμβίβαστο που αντιμετωπίζει είναι να μην είναι, αυτό είναι το μοναδικό ασυμβίβαστο, να μην είναι ο ίδιος ο συντάκτης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου που εξετάζει ή της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Βεβαίως από τις ειδικότερε διατάξεις και στο άρθρο 9 υπάρχει το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων κατασκευής που δεν εμπίπτει στον έλεγχο της αρμόδιας περιβαλλοντικής αρχής είναι προκλητικό και είναι παράδεκτο, είναι στην κυριολεξία αυτό που λέει ο λαός, μπάτε σκύλια, λέστε και αλεστικά μη δίνετε. Πέρα όμως από το σίγουρο είναι ότι θα ευοδοθεί στη συνέχεια η απαλωτρίωση, δεν πάει στράφη όλη η δουλειά που έχει προηγηθεί. Και σε ό,τι αφορά στο κεφάλαιο δεύτερο, θα τα πω έτσι πολύ συνοπτικά. Βεβαίως διευκολύνεται τις επενδύσεις στον ΑΠΕ, όπως κάνανε και οι προηγούμενοι, γιατί, γιατί για το κεφάλαιο είναι η πιο κερδοφόρα διέξοδος για τα υπερσυσσωρευμένα υπερ κεφάλαια των ομίλων. Βεβαίως, εδώ δεν υπολογίζεται ούτε η περιβαλλοντική καταστροφή των βουνών με αναημογή ενήτριες και φωτοβολταϊκά, αλλά και από τη μεγαλύτερη επιβάρηση των λαϊκών στρωμάτων, αφού θα ε, μεγαλώσει το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτό, αν θέλετε, και χτες τους ε, φορείς, αποδεικνύεται και με τα άρθρα και με αυτά που μας είπαν από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών του Δημοσίου. Δηλαδή, ότι ο τρόπος επιτάχυνσης της αδειοδότησης έργων απέγγιμων ή κινδύνους για τα έργα κατηγορίας Α να χωροθετηθούν σε περιοχές Natura 2000 και όπως επισήμεναν ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς πρέπει να ελέγχεται στο αρχικό στάδιο όπως επίσης και η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Και η διαβούλευση πρέπει να είναι ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας αδειοδότησης αφού ο υπάλληλο ελεκτής του φακέλου δεν μπορεί να γνωρίζει τις τοπικές λεπτομέρειες και το ιστορικό της περιοχής. Ε, αφού, όπως τονίζανε, η αδειοδότηση πρέπει να είναι μια διαδικασία επιστημονική, με ανθρωπογενή στοιχεία και όχι μια τεχνοκρατική διαδικασία. Ωστόσο, δεν μπορώ να μην επισημάνω ότι όλη η φιλοσοφία εντάσσεται στην πράσινη ανάπτυξη, που υλοποίησε και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτούς τους στόχους έχει χαράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο κεφάλαιο για τη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, εμείς είπαμε τη θέση μας για τους φορείς διαχείρισης και όταν δημιουργηθήκαν δεν τους ψηφίσαμε. Mm. Το λέμε. Ε, ήταν ένα προστάδιο, αν θέλετε, για να φτάσουμε εδώ και να υπάρχει και το άλοθη, γιατί και αυτοί μείνανε ξεκρέμαστοι, ούτε έργο μπορούσαν να παρουσιάσουν, μόνο κάτι φυλάδια. Εμείς ζητούσαμε να ενταχτούν, και αυτό ζητάμε και τώρα, στη Δασική Υπηρεσία και στις Διευθύνσεις Περιβάλλοντος. Ε, όπως και διαφωνούμε με την ίδρυση του φορέα του ΟΦΠΚΑ, ε, αλλά και τις ιδιωτικοποιήσεις που προωθούνται μέσα από τα άρθρα αυτού του κεφαλαίου σε αρμοδιότητες της κρατικής υπηρεσίας. Επιδιώκεται βεβαίως να εξασφαλίσετε και χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους πόρους για την ενίσχυσή τους, όμως να πούμε ότι θα αφαιρέσετε και πόρους από τη διαχείριση και προστασία για να πηγαίνουν σε αμφιβολής και κερδοφόρας διεξόδου. Και βεβαίως η εργασιακή ομοιρία των εργαζομένων με βέλκτες μορφές απασχόλησης, αυτή συνεχίζεται. Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση και προστασία της δασικής υπηρεσίας, της το αφαιρείτε την υπονομεύετε, την αποδυναμώνετε και της αφήνετε τον αστυνομικό έλεγχο και μόνο. Εμείς θεωρούμε και για αυτό το κεφάλαιο ότι οι περιοχές για τις οποίες υπάρχουν φορείς πρέπει να περάσουν στη διαχείριση και προστασία των αρμόδιων αντίστοιχων κρατικών υπηρεσιών που αυτές πρέπει να ενισχυθούν με γενναίες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με μέσα και υποδομές, οικονομικά να ενισχύονται από τον κρατικό προϋπολογισμό όλες αυτές οι κρατικές υπηρεσίες, δασικές υπηρεσίες, περιβάλλοντος κλπ. Και ε, να πω, η ύπαρξη της ανάγκης του Δημόσιου Φορέα Υγείας αναδείχθηκε με την πανδημία. Και σήμερα βλέπεις ακόμα και ανθρώπους οι οποίοι είχαν μια άλλη αντίληψη να λένε ενίσχυση του δημόσιου τομέα υγείας για να προστατευτεί η υγεία του λαού. Ε, και στο θέμα του περιβάλλοντος, εμείς θεωρούμε ότι χρειάζεται ένας φορέας ε, δημόσιος, που να προστατεύει τα οικοσυστήματα, γιατί είναι το οξυγόνο του λαού και πρέπει να το έχουμε εξασφαλισμένο. Εσείς τα δίνετε όλα στην κυριολεξία, στο κεφάλαιο, να κερδοφορήσει, πάρτε γη όπου θέλετε, για να κάνετε business και να έχετε εξασφαλισμένα κέρδη. Σε ό,τι αφορά τις ζώνες προστατευόμενων περιοχών, εδώ τι λέτε, στο όνομα δίθεν της προστασίας, άλλη υποκρισία, χωρίζεται ζώνες και ενώ λέει θα είναι απόλυτης προστασίας, όμως τους νόμους που τους προστατεύει τους βγάζεται εκτός, βγάζεται εκτός δηλαδή τη δασική νομοθεσία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για προστατευτικό, τουρισμό και κάθε άλλους διαχείριση. Πολύ περισσότερο που τις εντάσσεται και στις πολεοδομικές ρυθμίσεις. Πολύ προστασία τελικά. Δηλαδή μέσα στις προστατευόμενες περιοχές καθορίζονται χρήσεις που επιτρέπονται τα πάντα. Ε, δεν είναι τυχαίο ότι υπήρξαν όλες αυτές οι οργανώσεις που το καταδικάσανε. Ακόμα και αυτές που πολιτικά, ιδεολογικά ήταν κοντά σας. Μάλιστα, είναι αποκαλυπτική και η πρόθεσή σας και η αναλυτική αναφορά στα έργα που προβλέπει και θα μπορούν πλέον να γίνονται στις δίθεν προστατευόμενες περιοχές. Πάντα έργα που θα φέρουν κέρδος. Και τι λέτε με μια λέξη, με λίγες λέξεις, στο όνομα της προστασίας τους, ή θα δώσουν κέρδος ή θα καταστροφούν. Στο, στο, άρθρο 46 αυτό, τι να σας πω, εντάξει, έχει ξεσηκώσει κόσμο. Ε, εδώ θα μπορούν να αναπτυχθεί κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα, που τώρα βεβαίως δεν μπορεί, γιατί χαρακτηρίζονται δάση και δασικές εκτάσεις. Και εδώ θα ενισχυθούν και διάφορες μελετικές εταιρείε για περιβαλλοντικές μελέτες. Βεβαίως, το έχει προετοιμάσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν γι' αυτό το αντικείμενο έδωσε επαγγελματικά δικαιώματα στους μηχανικούς περιβάλλοντος, που είχαν οι δασολόγοι, οι και οι γεωλόγοι. Και έχει γίνει και ένα μπάχαλο, είναι γνωστό. Βλέπετε, οι κυβερνήσεις, οι έχετε συνέχεια. Αλλά είναι και προκλητικό αυτό με τους εθνικούς δρυμούς. Ε, πάει κόσμος, χαίρεται, αναπνέει και αυτοί μπήκανε στο στόχαστρο. Αλλάζεται το όνομα, τώρα τα λέτε εθνικά πάρκα, τέρμα και η προστασία τους. Δεν μπορούσε ποτέ να γίνει καμία παρέμβαση και αυτά και αυτά τώρα... Ε, θα γίνονται, θα γίνονται business ορεινού τουρισμού, χιονοδρομικά κέντρα, καταφυγεία. Θα έχουν μερικοί να κερδίζουν. Στους δασικούς χάρτες, βεβαίως ακυρώνεται ό,τι μέχρι σήμερα είχε γίνει, επανακαθορίζεται το περιεχόμενο. Αυτοί θα, ξανά θα τους αναρτήσετε. Βεβαίως, στις νέες αναρτήσεις υπάρχει νομιμοποίηση παρανομιών, η αλλαγή χρήσης και η καταπάτηση δασικών εκτάσεων μέχρι το 1975. Επίσης, τροποποιείται και άλλα άρθρα του 998 που οδηγεί σε νέα όρια απεικόνησης των δασών και των δασικών εκτάσεων σε αυτούς τους δασικούς χάρτες. Ε, και η ζωή συνεχίζεται. Αυτό κάθε είδους νομιμοποίηση της παρανομίας. Τώρα, η δίθεν επίλυση, η παραλήψεων των προδιαγραφών και παρερμηνιών κλπ. οδηγούν σε πλήθος εξαιρέσεων, είναι ασαφές. Και η παραπομπή στο προεδρικό διάταγμα που το έχετε σηκώσει σημαία είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει σε νέες προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας που θα τις καταστήσουν μη εφαρμόσιμες. και κύκλος, το έχουμε ξαναδεί αυτό. Από το 1979, τότε που φτιάχτηκε ο δασικός νόμος, αυτό έχει, έχει, έχει πολλές συνέχειες. Ε, βεβαίως, ενισχύεται και με τις αλλαγές που κάνατε στις επιτροπές εξέταση Αντιρρήσεων τροποποιείται τη σύνθεση. Είχαμε δύο δασολόγους ή ένα δασολόγο και ένα δασοπόνο που ήταν η πλειοψηφία και ένα δικηγόρο. Όμως θέλω να το πω για να είναι ξεκάθαρο. Ποιο είναι το έργο στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων. Είναι ότι με τις αντιρρήσεις προβάλλονται λόγοι που αφορούν κυρίως την αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εφαρμαζομένων στο δασικό χάρτη εκτάσεων. Αυτό έχει. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν εξετάζουν θέματα ιδιοκτησίας, ούτε θίγονται ιδιοκτησιακά δικαιώματα του δημοσίου ή των ιδιωτών. Δεν το πιάνουν καθόλου αυτό το κομμάτι που αν θέλετε εκεί θα δικαιολογούσε την αλλαγή στη σύνθεση και να βάζετε πρόεδρο το δικηγόρο. Εδώ, το γνωστικό αντικείμενο είναι των δασολόγων και των δασοπόνων. Που έχουν επιστημονική επάρκεια και εμπειρία στη φωτοερμηνευτική εκτίμηση του χαρακτήρα των εκτάσεων. Ε, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι σαν να πηγαίνετε σε ένα δικαστήριο και να βάζετε πρόεδρο είναι έναν δασολόγο. Δεν θα γελούσε και το παρδαλό κατσίκι. Το ίδιο κάνετε. Σε ό,τι αφορά τις εγκυστικές πυκνώσεις, εντάξει, το ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ και το συνεχίζεται. Αυτό κάνετε. Η δίθεν συμμόρφωση με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας επιλεκτικά της 6.85 του 2019 επιδιώκεται να παρακάμψετε με άλλη διαδικασία την αντισυνταγματικότητα χωρίς να εξασφαλίζεται ότι η αόριστη έννοια της λειτουργικής ενότητας δεν θα, δω, δεν θα, οδηγήσει σε νομιμοποίηση της παράνομης ατομικής ή συλλογικής οικοδόμησης σε κρατικά δασικά οικοσυστήματα. Είναι απαράδεκτη η επιδίωξη της γενικευμένης προσωρινής εξαίρεσης κατεδαφίσεων αυθερέτων, η οποία οδηγεί σε συνέχιση της ομοιρίας χιλιάδων και είναι βέβαια απαράδεκτο να μιλάμε και για αυθαίρετα μέχρι και το 2011. Εκεί φτάσαμε. Και το περιεχόμενο του προτινόμενου προεδρικού διατάγματος. Ε, θέλω να πάω σε κεφάλαια που δεν είχα μιλήσει και καθόλου. Α, όχι, θα πω, θα πω, για τα, θα, πω για το κομμάτι με τα διαχείριση αποβλήτων. Γιατί εδώ πολλά ακουστήκανε. Εδώ τι κάνετε. Η έγκριση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων τον απαλλάσσετε από τις ενοχλητικές και χρονοβόρες γνωμοδοτήσεις και απομένει μόνο αυτό. Το καλό σε έχει από την κυβέρνηση. Και μιλάμε για διαδικασίες fast track στην κυριολεξία. Και βεβαίως ενισχύονται και οι εξουσίες του Υπουργού. Εμείς λέμε ότι φωτογραφίζεται περιπτώσεις που έχουν σηκώσει διαμαρτυρίες και κυρίως στην περίπτωση της μεταφοράς όλων των απορριμμάτων της Αττικής στο γραμματικό, σαν προσωρινό υποκατάστατο του επικίνδυνου από πλευράς μηχανικής ευστάθειας Χιτάφυλλης που έχει υπερκόρεστη. Σε ό,τι αφορά τον τοπικό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων, εδώ το αφαιρείται από τα Δημοτικά Συμβούλια και η έγκρισή του παραδίνεται υποχρεωτικά στις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής, όπου υπάρχουν αυτές. Όμως για τα βιολογικά αποβλήτα, εδώ τι κάνετε... Εδώ τροποποιείται με ομότιτλο ψευδεπίγραφο άρθρο και επιτρέπεται για τις κατοικίες, αλλά όχι όμως για τα καταστήματα εστίασης και τις άλλες επιχειρήσεις και επαγγελματικές δραστηριότητες που παράγουν βιοαπόβλητα, την αποκοινού σε ενιαίο ρεύμα συλλογή και επεξεργασία. Μιλάμε για αερόβια ζύμωση ή, ή αναερόβια χώνευση των βιοποβλήτων με χάρτινες και από χαρτόνι με ξύλινες και άλλες βιοποδομήσιμες συσκευασίες. Άρα, τι ανατρέπεται και μάλιστα πολύ ευνηδιαστικά. Μια καμπάνια χρόνων προς τα νοικοκυριά γιατί χωρίς τη συλλογή συσκευασιών, σύστημα μπλε κάδων, και εδώ το έχετε χωρίσει, έχουμε νέους κάδους με, χωριστά, όμως επιτρέπεται τώρα το μεγαλύτερο μέρος του να συλλέγεται από κοινού με τα βιοαπόβλητα, δηλαδή με αυτόν τον καφέ κάδο. Είναι όμως φανερό ότι το αποτυχημένο, αν και πολύ διαφημισμένο από το ΣΥΡΙΖΑ σύστημα των μπλε κάδων, θα οδηγηθεί σε διάλυση με μόνο κερδισμένο. Ποιος, κάποιος θα κερδίσει, δεν μπορεί. Κερδισμένος λοιπόν είναι ο ανταγωνιστής του, αυτός της ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Είναι το σύστημα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης, είναι αμερικανικής κατασκευής και προέλευσης και προωθεί με πολύ ζήλο ο μάνατζερ, η, κυβ... η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, επισπεύδων το Υπουργείο Εσωτερικών και βεβαίως και με τη διαμεσολάβηση του Αμερικανού πρέσβη, του κύριου Πάιατ, προχώρησε η σύμπραξη με τον Αμερικάνικο Κολοσσό στην κατασκευή εργοστασίου παραγωγής που πρόσφατα εγγενιάστηκε στην Παλίνη. Αυτά κρύβονται πίσω από τα άρθρα. Και έτσι ενώνονται και οι κρίκοι. Έτσι είναι οι καπιταλιστές, business και συμφέροντα. Ε, βεβαίως υπάρχει και ειδική έκδοση αδειών. Στοχεύεται να ενισχυθεί παραπέρα η νομική θεμελίωση της ολοκληρωτικής εγχώρησης της αποκομιδής των απορριμμάτων στον ιδιωτικό τομέα, αφού απαλλάσσονται πλέον από την υποχρέωση να διαθέτει άδεια συλλογή και μεταφορά των μη επικίνδυνων αποβλήτων. Και διαφημίσατε και την προσωρινή λειτουργία σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Εμείς το ξαναλέμε. 25 θέσεις για προσωρινή λειτουργία εγκατάσταση αστικών υποδομών κοινή ωφέλεια και ειδικότερα σταθμών μεταμόρφωση. Οι 22 είναι στο Δήμο της Αττική και ένα εκτό αυτή. Πρόκειται για επιχείρηση νομιμοποίηση υφιστάμενων αυθαίρετων εγκαταστάσεων, χωρίς να διαθέτουν εγκεκριμένου περιβαλλοντικού όρου σε ισχύ, οι περισσότεροι από του οποίου προσθέτουμε εμεί, μεταλλάσσονται Κατά καιρού και αποτελούν και αιστεία ρήπανση. Αυτό είναι το φιλοπεριβαλλοντικό σα πνεύμα. Και σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στα νησιά, εδώ πρα... πραγματοποιείται μία παρέμβαση για πολλωστή φορά στην τελευταία δεκαετία. Εμείς μετά από τη δέκατη φορά, σταματήσαμε να μετράμε. Έχουμε χάσει το λογαριασμό. Ε... Στο θέμα των φόρτων, τη φορά αυτή, ειδικά για τις περιφέρειες οι Ιωνίων Ίσων και Νοτιού Αιγαίου ειδικά, καταργούνται νησιώτικοι φόρτα και δημιουργούνται αντίστοιχη ειδική διαβαθμική περιφερειακή φόρτα σαν ανώνυμες εταιρείε. Και να τονίσουμε ότι, και σας το λέω γιατί νομοσχέδια μπορεί να ξαναφέρετε, Καμία πρόβλεψη δεν κάνατε, ούτε καμία ανοίξη δεν γίνεται στο κεφάλαιο αυτό σκούπα για την αντιμετώπιση αυτού του τεράστιου περιβαλλοντικού και υγειονομικού προβλήματος που προκαλεί η ανεξέλεκτη διαχείριση των επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων. Μέτρα για τα βιομηχανικά απόβλητα θα πάρετε, σας ρωτάμε. Και πάω στο τελευταίο κεφάλαιο, αφήνω μερικά. Πάω στο άρθρο 99, γιατί δεν, εμείς δεν τοποθετηθήκαμε καθόλου, ακούσαμε. Αλλά είναι σκανδαλώδες να το αποσύρετε αυτό το, το άρθρο. Εάν νομίζετε ότι είναι μεγάλη τομή, ε, έχει ξεσηκώσει η τομή σας φίελα. Και τι βάλατε στόχο βάλατε στόχο να καλλιεργήσετε τεράστια ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας. Θα ξεφυτρώσουν μεγάλη, μεγάλα ξενοδοχεία. Ερήμενη συζήτηση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου Αθήνας και των φορέων. Για την πρωτεύουσα μιλάμε. Ακόμα και στον εκπρόσωπο του, της ΚΕΔΕ που τον ρωτήσαμε αν είχε ενημερωθεί, αν είχε συζητηθεί προτίμησε να μην απαντήσει. Όχι, γιατί δεν, δεν ήταν στις, στις απαντήσεις. Βέβαια, αυτό που κατάλαβα ήταν ο φίλος του κύριου Φάμελου. ο Γιώργο και Γιώργο τον φώναζε. <laughs> Αλλά, όμως, ε, θέλω να βάλω και ένα ερώτημα. ναι, 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 έτσι, έτσι είναι, ναι. ναι. <laughs> Αλλά, ναι, όπου, φίλος, όπου Γιώργος και ο Μάλα άρα φίλος. Δημιουργ... Όμως μας δημιουργείται ένα ερώτημα και το λέω ότι πώς το αποφασίζετε αυτό, πώς το σχεδιάζετε τη στιγμή που η κρίση και μετά την πανδημία θα είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη στην Ελλάδα, γιατί... γιατί ο τουριστικό τομέα έχει ψηλότερο ποσοστό και θα πληγεί. Υπάρχει ανισόμετρη ανάπτυξη. Θα υπάρχει αυτή η εκτίμηση. Υπάρχει. Και την ξέρετε εσεί. Απορώ πώ κάνετε αυτό το σχεδιασμό. Δεν σα μιλάω για το σοσιαλισμό. Για τον καπιταλισμό μιλάω. Καλά, αυτό δεν το παίρνετε υπόψη. Δεν κάνατε συζήτηση με κανέναν. Δεν ρωτήσατε κανέναν. Αυτού που του αφορά. Αυτού που ζουν μέσα σε αυτή την πόλη. Όμω σκάνδαλο είναι και αυτό που συμβαίνει με το όρο ΕΓΑΛΕΟ, ζώνη Α, απολύτου προστασία. Με τη, ειδικά με την παράγραφο 12, η κυβέρνηση παράνομα, και όχι μόνο η σημερινή, το έχουμε καταγγείλει, χωρο, χωροθετήθηκε και λειτουργεί οχητά φυλής. Γι' αυτό το, το, ζήτημα, η Δημοτική Σύμβουλη τη ε, της Λαϊκής Εσπύρωσης στη Δυτική Αθήνα, έχουν καταθέσει μηνύτη, μηνυτήρια αναφορά στον Άριο Πάγο, η οποία μάλιστα ενεργοποιήθηκε άμεσα. Αυτή η διάταξη είναι φωσφανάριο ότι είναι φωτογραφική. Αφορά συγκεκριμένη περίπτωση και δεν φαλκιδεύει το απόλυτο καθεστώς προστασίας του λόφου σκαλιστήρι, όπου η χιτά και γενικότερα η οδά φυλής, όπου μεθοδεύτηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, επί περιφέρει, επί δούρου, όταν ήταν περιφερειάρχης και τώρα συνεχίζεται ε, με τον Πατούλη. Πήρε τις σκητάλης, προχωράει η κατασκευή της νέας χωματερής. Εδώ όμως τι κάνετε, Καταργείται και το εδάφιο που αναφερόταν στι συγκεκριμένε χρήσει που περιλαμβανόταν στο πλαίσιο της αποκατάστασης ω περιβαλλοντικό πάρκο τη παλιά χωματερή κιστού. Συνεπώ, παραμένει το γενικό πλαίσιο προστασία σε ζώνη Α. Απόλυτη προστασίας, όπως όπου που, τι πρόβλεπε, μόνο περίπτερα αναψυχής, αλλά και μία ειδική διάταξη για τα έργα που Αυτά και τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Τι κάνετε τώρα. Προσθέτετε διάταξη που επιτρέπει κατ' τη χρήση υφιστάμενων κτηρίων εκπαίδευσης και παρεμφερών κοινοφελών λειτουργιών. Με την προϋπόθεση ότι το γήπεδο έχει τουλάχιστον 6.000 τετραγωνικά μέτρα και, αυτό το τονίζω, και έχει πρόσωπο στην οριακή εγκεκριμένη οδό του σχεδίου πόλεως. Τι υπολείπετε να κάνετε, να βάλετε και τη φωτογραφία αυτού που θέλετε να ευνοήσετε. Θέλετε να σας τη φέρουμε, γιατί έχει παρανομήσει. Μα τη γράφουν και τα μέσα ενημέρωση και μας κάνατε κήρυγμα για τις περιβαλλοντικές ευαισθησίε της κυβέρνησης. Μόνο που τα έργα και οι νόμοι σας σας διαψεύδουν τρανά. Στην, στο άρθρο 102, εδώ νομιμοποιείται επιχειρηματικές δραστηριότητες σε δάση και δασικές εκτάσεις, χωρίς να υπολογίζεται τη δασική υπηρεσία, μάλλον την καταργείτε ταυτόχρονα άλλες εγκαταστάσεις αναγνωρίζονται σαν ανεξάρτητες εγκαταστάσεις και έτσι δίνεται τη δυνατότητα να επεκταθούν και σε δάση και δασικές εκτάσεις, χωρίς να χρειάζεται καμιά άδεια. Όπως επίσης, τι εγκρίνεται, εγκρίνεται άδειες για αμφιαλωμένα και άντληση νερού σε δάση και δασικές εκτάσεις, διευρύνοντας έτσι τις επεμβάσεις στα δασικά οικοσυστήματα συγκεκριμένα πράγματα. Και ε, βεβαίως έρχομαι στο άρθρο 104. Είναι η υλοποίηση της ε, στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας και στη Μεγαλόπολη. Να πω ότι τι να κάνουμε. Είναι η νέα πανδημία που απειλεί εργαζόμενους και λαό σε αυτές τις περιοχές αφού αποτελεί στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την επιτάχυνση των επενδύσεων δισεκατομμυρίων ευρώ από τους πράσινους μονοπωλιακού ομίλους στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Έχετε, λέω, συνέχεια σαν κυβερνήσει, το προωθείτε γρήγορα. Και σε ό,τι αφορά, κύριε Υπουργέ, το λεγόμενο Ταμείο Δίκαιες Μετάβασης, που μας είπατε πολλά και διάφορα και θα σωθούν εκεί οι κάτοικοι. Μα είναι ένας νέος γύρος επιδοτήσεων σε επιχειρηματικούς ομίλους για την εξασφάλιση νέων πεδίων κερδοφορία τους. Σε αυτούς θα πάνε, αυτούς υποστηρίζεται, αυτούς ανταγωνίζεστε με το ΣΥΡΙΖΑ ποιος θα τους πρωτοενισχύσει. Συνεπώς, Μόνο σαν υποκρισία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η ευαισθησία της κυβέρνησης, αλλά και των μεγάλων καπιταλιστικών κολοσσών για το περιβάλλον. Γιατί δείχνουν και οι κολοσσοί περιβαλλοντικές ευαισθησίες αρπάζοντας φιλέτα. Και μάλιστα την ίδια στιγμή τι προτείνεται. Προτείνεται την καρκινογόνο καύση απορριμμάτων σαν εναλλακτική πρόταση Στη δυτική Μακεδονία, και βέβαια όχι μόνο, αυτή είναι η υποκρισία. Και βέβαια τα όποια αντισταθμιστικά και οι προτάσεις της κυβέρνησης, σε κάθε περίπτωση δεν πρόκειται ούτε στο ελάχιστο να αναπληρώσουν τις τεράστιες απώλειες που θα υποστούν οι εργαζόμενοι στις αυτές τις περιοχές και οι όποιες θέσεις εργασίας δημιουργηθούν θα είναι με όρους γαλέρας, το έχετε εξασφαλίσει και εσείς και οι προηγούμενοι με νόμους, με τσακισμένους μισθούς και δικαιώματα που έχουν συνδιαμορφώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ελληνικές κυβερνήσεις. Αλλά έτσι είναι, όταν το ενεργειακό αγαθό το κάνατε εμπόρευμα, αυτή η αντιμετώπιση θα υπάρχει στο άρθρο 110 είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο του ομίλους εξόριξης σύνδρογων ανθράκων. Και ναι, μπορούν να χρησιμοποιούν εκτάσεις που ανήκουν στο δημόσιο, στους οργανικούς τοπικούς αυτοδιοίκησης, στους ΟΤΑ, στα νομικά πρόσωπα, χωρίς να απαιτείται η λήψη οποιαδήποτε άδειας ή συνένεσης. Μπορεί να λέτε για προσωρινή χρήση, όμως δεν ορίζεται το χρονικό πλαίσιο. Και εδώ που τα λέμε, και σε σχέση και με αυτά που μας είπε χτες ο κύριος Υφυπουργό, θέλω να πω ότι σε αυτό το άρθρο ο ορισμός που βάζει δεν περιλαμβάνει μόνο ελάχιστες παρεμβατικές έρευνες. Εδώ δεν είναι μόνο το μικρό, ο μικρός διάδρομος, 2 -3 μέτρα, τα δύο-τρία μέτρα χωρίς να χαλάνε δέντρα ή θάμνους που μας είπε και κάνουν μια τρύπα. Εδώ θα περάσουν φορτηγά και θέλει πολλά μέτρα για να ανοίξει ο δρόμου και θα ανοίξουν ο δρόμους όπου και όπως θέλει η κάθε πολυεθνική ίδρογων και αυτή η αλήθεια δεν τη θεωρείται βλάβη του περιβάλλοντος. Για το άρθρο το 115 που είναι ο Αδμιέμ, πολύς καβγάς την να σας πω. Και οι δυο ιδιωτικοποιείται και εσείς και οι προηγούμενοι, τόσους καβγάς δεν τον κατάλαβα. Και η ιδιωτικοποίησή του εντάσσεται βεβαίως που στην πρόθεση της απελευθέρωσης της ενέργειας, εκεί εντάσσεται και θα έχει πολλές συνέπειες για το λαό. Σαφώς είναι ένα μεγάλο... Σαφώς το μεγαλύτερο έγκλημα είναι η συνολική εμπορευματοποίηση και ιδιωτικοποίηση του ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι η ίδια η πολιτική της απελευθέρωσης που υλοποιείται αυτή την τελευταία δεκαετία και οδήγησε και στο τελείως παράλογο, αντιεπιστημονικό φαινόμενο, Διάσπασης παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Λες και κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει. Ε, αλλά και η ιδιωτικο-οικονομική λειτουργία της ΔΕΗ, του ΑΔΜΙΕ και της ΔΕΔΙΕ. Και γι' αυτό το πρόβλημα για μας δεν είναι απλά η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΙΕ και η κατάργηση του δημόσιου ελέγχου, αλλά η πολιτική της απελευθέρωσης που υπηρετείται με συνέπεια και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ, όπως ακριβώς επιτάσσουν οι διρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το άρθρο 119, πολύ φωτογραφικό. Πολύ φωτογραφικό. Και οι σκουριές της Καλκιδικής και για τη Λάρκο στην προοπτική ιδιωτικοποίησης και ο χρυσός μπορεί να ρυπαίνει, να μολύνει, να καταστρέφει. Για το κέρδος της όμως, από μηνάρια θα αφήσει εκεί στην περιοχή. Τώρα, για το, ήθελα να πω και για το 120. Πρόκειται για ένα δωράκι στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις πληροφορικής, σε βάρος των εργαζομένων που θα κληθούν να πληρώσουν το κόστος, αλλά κυρίως πρόκειται για εργαλείο με το οποίο η κυβέρνηση θέλει να πιέσει μικρές επιχειρήσεις να αναθέσουν την πληροφοριακή υποδομή σε τρίτους, που λόγω του μικρού κόστους ηλεκτρικού ρεύματος θα μπορούν να παράσχουν πολύ, πολύ φτηνότερα Υποδομές. Βεβαίως είναι απόλυτα συμβατό με τη γενικότερη στήριξη της κυβέρνησης τους μεγάλους ομίλους πληροφορικής όπως έκανε πρόσφατα με την αγορά χωρίς διαγωνισμό 110.000 αδειών χρήση από τη Microsoft. Και για την ληστεία στους εργαζόμενους του πρώην ΙΓΜΕ, το άρθρο 117 και για τα φωτοβολταϊκά ε, σταρέματα ε, τοποθετηθήκαμε. Θα τελειώσω όμως ε, και πρέπει να θυμόμαστε ότι είμαστε παραμονή Πρωτομαγιάς. Εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να τιμήσουν τους αγώνες της εργατικής τάξης και ταυτόχρονα να διεκδικήσουμε ζωή και δουλειά με δικαιώματα θα είναι μια στάση ενάντια στο σιωπητήριο που θέλουν και επιβάλλουν να φημώσουν τις εργατικές λαϊκές διεκδικήσεις και η κυβέρνηση και η εργοδοσία. Φυσικά θα πάρουμε όλα τα μέτρα προστασίας με αυτές τις συμβολικές συγκεντρώσεις της πρωτομαγιά σε κάθε γειτονιά, σε κάθε περιοχή γιατί ξέρουμε καλά και εδώ ο καθένας πρέπει να βγάλει συμπεράσματα ότι ο επικίνδυνος ιός είναι ο καπιταλισμός και η βαρβαρότητά του και οι ανάγκες του ανθρώπου και οι διεκδικήσεις του δεν μπορούν και δεν πρέπει να μπαίνουν σε καραντίνα.